Αυτές οι εικόνες παρουσιάζουν αρκετοί δρόμοι στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη το εμβληματικό έργο αντικατάστασης του παλαιού δικτύου ίδρυυσης του Ηρακλείου, συνολικού μήκους 150 χιλιόμετρων, το οποίο αφορά τις περιοχές Κορώνη Μαγαρά, Αγία Κατερίνη, Δημοκρατίας και Υπούπολη, Αλικαρνασό, Αγίου Ιωάννη και Δυτικά Προάστια. Παρακολουθούμε την εξέλιξη των εργασιών για την αντικατάσταση του δικτύου σε μήκος περίπου 150 χιλιόμετρων σε όλη την πόλη και μπορώ να πω ότι η πορεία τους μέχρι τώρα είναι ικανοποιητική. Είναι η πρώτη εργολαβή αυτή τη στιγμή. Ευελπιστούμε ότι το επόμενο μήνα θα έχουμε ακόμα άλλες δύο εργολαβίες, ούτως ώστε να ολοκληρώσουμε το έργο μέσα σε 30 περίπου μήνες. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για την ίδρυυση, καθώς η ροή νερού θα είναι συνεχόμενη, ενώ παράλληλα θα περιοριστούν δραστικά οι διαρροές. Το θετικό είναι αυτή τη στιγμή ότι κάθε κομμάτι θα τελειώνει, θα εντάσσεται αυτόματα στο καινούργιο δίκτυο, θα απομονώνει το παλιό δίκτυο. Και ουσιαστικά με αυτό το έργο εδώ πέρα που γίνεται το συνολικό, το εμβληματικό, θα έχουμε ολοκληρώσει όλο το αστικό Ηράκλειο με καινούργιο δίκτυο. Και μέσα στο μήνα σίγουρα θα έχουμε πάει νερό από τον Αποσελέμ μέσω της Δέλτα 4 που είναι στην Όλο Πάνω στη Φορτέτσα. Στην περιοχή βρέθηκε ο Βασίλης Λαμπρινός με τους συνεργάτες του, με το Δήμαρχο να αναφέρεται στη σταδιακή απομάκρυνση των τεποζίτων τα επόμενα χρόνια. Οι περίοικοι της κάθε περιοχής όπου θα γίνει την παρέμβαση θα έχουν τη δυνατότητα να διαπιστώσουν τη διαφορά από την πίεση του νερού στο σπίτι τους. Και σιγά σιγά πιστεύουμε ότι τα τεπόζιτα θα τεθούν εκ ποδών. Σιγά σιγά όμως βαθμιαία και όχι άμεσα και επιτέλους οι δημότες θα μπορούν να απολαύσουν νερό από τη βρύση τους όπως είναι το φυσιολογικό να συμβαίνει και όπως συμβαίνει σε πολλά μέρη της χώρας. Σε συνέπειες της ενεργειακής κρίσης στην ΔΕΙΑΗ αναφέρθηκε ο Πρόεδρος Γιώργος Βουρεξάκης. Ήδη τους πρώτους μήνες περίπου είναι 500-600 χιλιάδες, είναι μηνιαίος παραπάνω έχετε το ρεύμα στη ΔΕΙΑΗ. Καταλαβαίνετε είναι κάτι δυσβάστατο, όχι μόνο τη ΔΕΙΑΗ, αλλά και όλες τις ΔΕΙΑΗ της Ελλάδος έχουν έρθει σε απόγνωση. Ευελπιστούμε ότι θα δοθεί μια λύση.